Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση του επιμελητηρίου μας. Η πρόσκλησή μας έχει σκοπό την παρουσίαση του ερευνητικού έργου του κυρίου Κωστή Βαΐτσου, πρώην αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και ομότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Ο οικονομικός χώρος της Λακωνίας, της σύγχρονης Λακωνίας». Μας τιμούν με την παρουσία τους περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι και πρόεδροι και εκπρόσωποι συλλόγων και σωματείων, διευθυντές υπηρεσιών. Ιδιαίτερη τιμή όμως είναι η παρουσία των συναδέλφων που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα. Κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριε Πρώην Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι Πρόεδροι και μέλη Συμβουλίων Συλλόγων, φίλες και φίλοι, θα ήθελα να ξεκινήσω τοποθέτησή μου, άμα θέλετε, με μια ευχαριστία στις αρχές του τόπου μας, οι οποίες σήμερα μας τιμούν με την απουσία τους, πλην ελαχίστων βεβαίως. Φαίνεται, κύριε καθηγητά, ότι αδίκως κάνατε τη μελέτη, γιατί τα ξέρουν, δεν χρειάζεται να τα καταγράψουν. Θα ήθελα να αναφέρω δύο μικρά λόγια σχετικά με το πόνημα αυτό. Το πόνημα αυτό σκοπό έχει να χαρτογραφήσει την οικονομική κατάσταση της Λακωνίας. Έχει σκοπό να κάνει μια διάγνωση, να δει ποιοι είμαστε και πού πρέπει να πάμε. Γιατί αν δεν γνωρίζεις ποιο είναι το πρόβλημά σου, σίγουρα δεν μπορείς να το λύσεις. Ο κύριος Βαΐτσος είναι καθήνιν αρμόδιος, εγώ ελάχιστα θα πω. Η αίσθηση που αποκόμισα από αυτό το έργο είναι ότι μιλάμε για μια Λακωνία που φθήνει, για μια Λακωνία που γερνάει, για μια Λακωνία που δεν επιχειρεί, για μια Λακωνία που το κύριο εξαγωγικό της προϊόν είναι το χρήμα και τα παιδιά της, τα μορφωμένα παιδιά της που φεύγουν από τη Λακωνία. Μιλάμε για μια Λακωνία η οποία χρειάζεται δυνάμεις για να επανατάξει. Πρέπει όλοι μαζί στρατευμένοι να χαράξουμε τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούμε, μετατρέποντας αυτή τη μεγάλη κρίση σε μεγάλη ευκαιρία. Πάντα στις κρίσεις υπάρχουν και ευκαιρίες. Η Λακωνία έχει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα να ανταποκριθεί. Είναι στο χέρι μας να το πράξουμε. Τούτο που έχετε στα χέρια σας, μην περιμένετε να σας πει ότι ξέρεις θα πάει να κάνεις κοινό, θα πάει να κάνεις τ' άλλο. Είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο, το οποίο αυτός που επιθυμεί να επιχειρήσει ή αυτός που ασκεί τη διοίκηση μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να επιτύχει τα μέγιστα για το καλύτερο του τόπου αυτό εδώ. Μη σας καθυστερώ άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και σίγουρα υπάρχουν αρμοδιότεροι μου να μιλήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλούσα τον κύριο Κουλοκέφαλο, Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου, να έρθει να μας πει δύο λόγια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, επιστροφή στην πραγματικότητα. Μπορεί οι πίτες και τα αποκρέατικα ξεφαντώματα να τελείωσαν, όμως η επιστροφή στην πραγματικότητα μας προσγειώνει και μας λέει ότι η ελπίδα δεν κατοικεί πλέον στην τύχη, αλλά χρειάζονται θυσίες, χρειάζονται καινοτομίες, χρειάζονται δράσεις, χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουμε να βρούμε το δρόμο μας και να χαράξουμε μια νέα πορεία στη σύγχρονη πραγματικότητα. Και επειδή πολλές φορές οι υπερβολές του παρελθόντος δημιούργησαν και αδόκιμες προσδοκίες, αλλά και πολλές φορές οι αδόκιμες προσδοκίες δημιουργούν από μόνες τους υπερβολές, φτάσαμε σε μια κατάσταση που προσπαθούμε τώρα να κάνουμε όλες εκείνες τις αλλαγές που δεν έγιναν όλα τα χρόνια που έπρεπε να γίνουν και με άλματα να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τη νέα εποχή. Και αν κάποτε, μάλλον επειδή πάντα το δόσιμην σήμερα έχει θρησκευτική και μόνο αξία, νομίζω ότι εμείς μεγαλώσαμε, μάθαμε σε μια άλλη λογική που να κοιτάμε μονάχα το σήμερα και να υποθηκεύουμε το μέλλον των παιδιών μας. Ευθύνες όλες. Ο καθένας ας αναλάβει το κομμάτι που τον αλογεί. Όμως σήμερα θα πρέπει, για να μην υποθηκεύσουμε ακριβώς το μέλλον των παιδιών μας και της επόμενης γενιάς, να αναλογιστούμε τι στραβά πήγε σε όλη αυτή την πορεία και να μπορέσουμε με τις λιγότερες απώλειες να ξεφύγουμε από αυτή την ατραπό.
Δίνω συγχαρητήρια στο Επιμελητήριο Λακωνίας για αυτή την εκδήλωση και δεν πειράζει, αγαπητέ Πρόεδρε, που δεν υπάρχουν πολλοί επίσημοι. Υπάρχουν όμως άλλοι που μπορούν να ακούσουν, να τείνουν ευήκο αότα, γιατί ακριβώς η φάση της προσαρμογής είναι μια δύσκολη φάση που πιθανόν ακόμα να μην την έχουμε καταλάβει. Όπως επίσης, θεωρώ ότι ο κύριος Βαΐτσος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφήσει τη σφραγίδα του στην πολιτική ιστορία του τόπου μας, σίγουρα ένας άξιος ομιλητής, συνομιλητής, παρουσιαστής, όπως θέλετε, που θα μας δώσει την εικόνα της Λακωνίας και το πώς θα μπορέσουμε να φύγουμε από αυτόν τον ενδιάμεσο σταθμό της άγονης γραμμής με τις λιγότερες πιθανές απώλειες και να κλείσουμε τις αφύλακτες διαβάσεις. Και πάλι συγχαρητήρια. Νομίζω ότι από αυτό που ξεκίνησα στην αρχή, ότι η ελπίδα μπορεί να μεταληχθεί σε ευκαιρία, η κλίση μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο για τον τόπο. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Θα ήθελα μαζί με τον συνεργάτη μου, τον κύριο Μισό, να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στο Επιμελητήριο Λακωνίας, που μας έδωσαν αυτή την ευκαιρία να γνωρίσουμε, μελετώντας την οικονομία της Λακωνίας, να γνωρίσουμε θέματα τα οποία συνήθως δεν εμφανίζονται, πιθανώς να είναι μια τελείως πρωτοποριακή προσπάθεια που κάνει το Επιμελητήριο Λακωνίας. Έχω δει την βιβλιογραφία σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, που συνήθως συγκρίνουν επιδόσεις, οικονομικές λειτουργίες, κοινωνικές διαστάσεις μεταξύ διαφορετικών περιφερειών, αλλά όχι σε βάθος κάθετα σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό χώρο όπως αυτόν της Λακωνίας που κάναμε εμείς. Μαζί με τις ενοιολογικές δυσκολίες, διότι η λογική της λειτουργίας μιας τοπικής οικονομίας όπως της Λακωνίας, μικρή, όχι ιδιαίτερα εύπορη, απομονωμένη, ανοιχτή και εσωστρεφής συγχρόνως, αυτή η λογική της λειτουργίας της είναι διαφορετική από την έννοια ή τον τρόπο λειτουργίας της επικράτειας, της οικονομίας της χώρας μας ή και των περιφερειών. Πρέπει λοιπόν να εμβαθύνει κανείς στα χαρακτηριστικά, στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της περίπτωσης της Λακωνίας, όπως και άλλων περιφερειακών ενωτήτων, και να δει τις ιδιαιτερότητες, την εντοπιότητα, τις διαφορές, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Η Λακωνία είναι ένας ευλογημένος τόπος από πλευράς κλιματολογικών, εδαφικών χαρακτηριστικών. Έχει ένα μοναδικό παρελθόν ιστορικό και πολιτισμικό, από το οποίο κανείς μπορεί να αντλήσει ορισμένα συμπεράσματα, και δεν είναι τυχαίο το ότι στο εξώφυλλο της παρουσίασης επιλέξαμε ένα από τα πρώτα νομίσματα της Σπάρτης, που έχει την πρωτομή του Κλεομένη του Τρίτου. Οι Αθηναίοι, επειδή είχαν επεκτάσεις και αποικίες, είχαν κάνει χρήση του εκδοτικού προνομίου πολύ νωρίτερα. Η Σπάρτη έχει μια ιδιαιτερότητα σε αυτό. Και γι' αυτό επιλέξαμε σαν εξώφυλλο να βάλουμε αυτή την αναφορά, παρόλο ότι θα μιλήσουμε για τη σύγχρονη Λακωνία. Η Λακωνία σήμερα, το πρώτο σκέλος του στο μετέχμιο, είναι ότι συγκαταλέγεται μεταξύ των συγκριτικά λιγότερο εύπορων, άλλοι θα λέγανε των φτωχότερων, τοπικών οικονομιών της επικράτειας. Το κατακεφαλήν εισόδημα, το κατακεφαλήν ΑΕΠ, για το εισόδημα είναι διάφορες δηλώσεις που εμπλέκουν την κατάσταση, η ακαθάριστη εγχώρια παραγωγή κατά κεφαλή, κατά άτομο, την τοποθετεί την Λακωνία 43η μεταξύ των 52 πρώην νομών της επικράτειας, στην προκαλλικράτη διοικητική οργάνωση της περιοχής. Αυτές τις δύο δεκαετίες, το ανακάτοικο ΑΕΠ της τοπικής αυτής οικονομίας σε σχέση με την επικράτεια, όχι με τους υπόλοιπους νομούς, πρώην νομούς της περιφέρειας, εμφανίζει μια πτωτική τάση,
τη δεκαετία του 1990 ήταν στα 3 τέταρτα, 75% περίπου, του μέσου όρου της χώρας, το αντίστοιχο κατά κεφαλήνα ΕΠ, ενώ τη δεκαετία του 2000 έπεσε στο 62% του μέσου όρου. Δηλαδή από τα 3 τέταρτα έπεσε στα 2 τρίτα στη συγκριτική θέση. Σε αυτή την πραγματικότητα προστίθεται και η ευρύτερη θεσμική και οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική οικονομία, που εμφανίζουν σημαντικές προκλήσεις που θεωρώ ότι χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και τεκμηριωμένης ερμηνείας για τη διαφύλαξη των αναπτυξιακών συμφερόντων της Λακωνίας. Στη μελέτη παρουσιάζουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα, παραδείγματος χάρη, τι σημαίνει η περικοπή της 13ης και 14ης σύνταξης για την αγορά της Λακωνίας, ποια ήταν η μείωση της αγοραστικής δύναμης στη Λακωνία, ποια ήταν η συνέπεια σε θέματα που αρχίζουν να διαφαίνονται στην αγορά εργασίας και στην ανεργία, στις καταθέσεις στις τράπεζες, στην οικοδομική δραστηριότητα, σε τομείς στο λιανικό εμπόριο. Υπάρχουν θέματα τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και κλαδικής προσέγγισης για να καταλάβει κανείς πώς η συνολική κρίση μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της οικονομίας της περιοχής. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη καμπή από πλευράς επιδόσεων συγκριτικά με την υπόλοιπη επικράτεια. Η δεύτερη πτυχή στο μετέχμιο αυτό είναι και είναι μια πτυχή διαρθρωτικής φύσης, είναι αναφέρεται στο εξής. Δίνει την εντύπωση η οικονομία της Λακωνίας, επειδή έχει αυτή τη συγκριτική υστέρηση, άρχισε από χαμηλά και είχε και μια υποβάθμιση, έχει μια εσωστρέφεια στον οικονομικό της χώρο, είναι ιδιαίτερα περιορισμένη από πλευράς δημοσίων επενδύσεων. Θα δούμε την αναφορά σε αυτά. Είναι εντυπωσιακό το ότι περιβάλλεται από 3 σημεία του ορίζοντα από θάλασσα και εκλείπουν θαλάσσιες συγκοινωνίες για τη Λακωνία. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά, ίσως και πιο έντονα, μιας παραμεθωρίου περιοχής που δεν έχει ενδοχώρα όπως έχει η Μακεδονία και η Ήπειρος στα Βαλκάνια. Δεν έχει πόλους εσωτερικής μεγάλης ανάπτυξης και μία περιορισμένη στήριξη από πλευράς έργων υποδομής.